Τέλος, εξηγεί αναλυτικά τα μέτρα προστασίας τα οποία πρέπει να παίρνουν οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν κρούσμα κορονοϊού μέσα στο σπίτι. Ας κάτσουμε λίγο για 15 μέρες μέσα. Εδώ άλλες φορές ψάχνουμε αφορμή να κάτσουμε στο σπίτι μας, να δούμε το παιδί μας. Εγώ δυστυχώς δεν έχω αυτή την χαρά. Είναι δύσκολο γιατί δεν βλέπω το παιδί μου, το βλέπω αυτό από το μπαλκόνι. Έχει μπει και η οικογένειά μου σε μια καραντίνα ουσιαστικά. Ο Άκης Αλεξέλης κόλλησε COVID-19. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης και εξιστορεί πως πέρασε ασθενής και απομονωμένος μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Όταν είσαι άρρωστος και είσαι μέσα σε ένα χώρο 3x4, καταλαβαίνετε και σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεσαι. Είσαι και λίγο πιο δύστροφος και λίγο πιο περίεργος. Η σύζυγος του ταξιτζή, ο οποίος ψήθηκε στον πυρετό και βγήκε νικητής, ακολούθησε τις οδηγίες των ειδικών για την περίθαλψη αρρώστων κατοίκων και κατάφερε να κρατήσει την ίωση μακριά από την υπόλοιπη οικογένεια. Ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο. Όποιος μπαίνει μέσα σε αυτό το δωμάτιο θα πρέπει να φοράει μάσκα γάντια και βγαίνοντας να πλένεται προσεκτικά, όπως επίσης θα πρέπει και ο ίδιος ο ασθενής να φοράει μια μάσκα όταν μπαίνει κάποιος μέσα στο δωμάτιο για να τον βοηθήσει. Θα πρέπει να πηγαίνει τελευταίως στο μπάνιο της οικογένειας, να το χρησιμοποιεί τελευταίως και αφού το χρησιμοποιήσει να το απολυμμένει με χλωρίνη. Μπορεί να είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος θα νιώθει καταβεβλημένος ή θα έχει πυρετό. Εναλλακτικά θα πρέπει αμέσως μετά κάποιος, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα, δηλαδή μάσκα και γάντια, να μπαίνει και να καθαρίζει το μπάνιο. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί χωριστά σκεύη και χωριστές πετσέτες, οι οποίες δεν πρέπει να κρέμονται στο μπάνιο το ίδιο. Χωριστά σαμπούνια, χωριστά σαμπουάν, όλα δηλαδή θα πρέπει να τα έχει μαζί του και να μην είναι εκτεθειμένα στους υπολείπους που ζουν μέσα στην ίδια οικογένεια. Εάν έχει τη δυνατότητα μεγαλύτερης απομόνωσης και μπορεί να πλένει ο ίδιος τα πιάτα του, θα είναι καλό να τα πλένει ο ίδιος και να τα ξαναπλένει στη συνέχεια κάποιος από τους υγιείς της οικογένειας ή να χρησιμοποιεί το πλυντήριο πιάτων που ανεβάζει υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι κάνοντας αυτά θα μπορέσουν ή κάποιοι να αποφύγουν να έχουν μετάδοση του ιού από άνθρωπο που έχουν μέσα στο σπίτι τους ή να μην έχουν μετάδοση του ιού όλα τα μέλη της οικογένειας ταυτόχρονα.